Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Γεια σας, καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Back to school λοιπόν έχει πολύ αυτό το βίντεο από το αγαπημένο Τίμου και ξέρω ότι ακόμα καλοκαίρι έχουμε, Αύγουστος, αλλά ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ κοντά και όλοι, όλες θέλουμε να προετοιμαστούμε, είτε έχουμε παιδιά στο σχολείο, είτε για εμάς, οπότε νομίζω ότι αυτό το βίντεο έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι μόνο back to school, έχω πάρα πολλά πράγματα. Απλά τα περισσότερα είναι σε αυτό το στυλ, αλλά είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα, είναι όλα ένα και ένα. Έχω μερικές μέρες που τα παρέλαβα και ανυπομονούσα πραγματικά να τα μοιραστώ μαζί σας. Τα περισσότερα δεν τα έχω ανοίξει ακόμα, βασικά δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Θα τα ανοίξουμε παρέα και θα τα δούμε παρέα. Έχω ανοίξει μόνο ένα μικρό έπιπλο, ας πούμε, που πήρα, το οποίο έπρεπε να το στήσω για να σας το δείξω και να μην χάνουμε το χρόνο μας εδώ. Λοιπόν, ξεκινώ από αυτό που με έχει ενθουσιάσει περισσότερο, είναι κάτι που έβλεπα στο TikTok συνέχεια και τώρα που μου δόθηκε η ευκαιρία, το πήρα αμέσως, πήρα δύο για τα κορίτσια. Είναι αυτά τα φανταστικά lunchbox, τα οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα πιο πρακτικό και εργονομικό. Πηγαίνω να φέρω ένα ψαλίδι. Και γιατί λέω πρακτικό και εργονομικό? Λοιπόν, αφενός η χωρητικότητα αυτού του lunchbox είναι πάρα πολύ μεγάλη, χωράει 900 ml. Αφετέρου όμως το σχήμα και το μέγεθός του είναι υπερπρακτικό. Έχει τρεις θήκες, νομίζω ολόκληρο, ή τρίτη θήκη αν δεν κάνω λάθος, μπαίνει στον φούρνο μικροκυμάτων. Υπάρχει η δεύτερη θήκη και υπάρχει και η τρίτη, η πάνω-πάνω θήκη. Υπάρχει το διαχωριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα τρία επίπεδα και τα μαχαιροπύρουνα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, αυτό το έβλεπα, σας είπα, πάρα πολύ και είναι από τα πλέον... Θα καθυστερήσω το φτιάχνοντα. Από τα πλέον χρήσιμα και πρακτικά πράγματα, δηλαδή αν είναι κάτι να σας αρέσει και να πάρετε, αυτά τα συνιστώ ανεπιφύλακτα, βγαίνουν σε πολλά χρώματα. Εγώ διάλεξα το ροζ και αυτό το παστέλι της μέντας, που να σας πω είναι και το πιο αγαπημένο μου. Επίσης είναι πολύ ελαφριά και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ήδη σε ένα lunchbox μπαίνει το βάρος του περιεχομένου, οπότε είναι η καλύτερη αγορά με κλειστά μάτια. Να πάτε να το πάρετε τώρα. Υπάρχει και κωδικός, εννοείται, εκπτωτικός. Θα βγαίνει συνέχεια εδώ κάτω, οπότε μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε. Και περνάω στα υπόλοιπα. Κάτι άλλο που είδα και μου άρεσε και το οποίο ήταν και υπερβολικά οικονομικό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, αλλά θα το ψάξετε, θα το δείτε. Ήταν υπερβολικά οικονομικό. Είναι αυτό εδώ το τρέιλερ, θα σας το δείξω και αναλυτικά. Αυτή, καταλάβατε, με τα ροδάκια εδώ κάτω, το έστησα. Για να το δείτε πιο ολοκληρωμένα, θα βάλω και στο τέλος το πώς θα το οργανώσω και τι σκοπεύω να το κάνω. Λοιπόν, ήθελα, η Εύη φέτος θα πάει πρώτη δημοτικού και εγώ έχω κάποιες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Ήθελα λοιπόν, αλλά και η Φέη που είναι στον παιδικό, ήθελα να πάρω τρία τέτοια. Έχω ήδη ένα, πήρα ένα δεύτερο, στα οποία θα τα χρησιμοποιήσω. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο έπιπλο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με, δεν ξέρω, με εκατοντάδες τρόπους νομίζω, για το οτιδήποτε, σε μπάνιο, κουζίνα, παιδικό δωμάτιο, hall, δεν υπάρχει περιορισμός στις χρήσεις. Εγώ λοιπόν αυτά θέλω να τα χρησιμοποιήσω για να οργανώσω τη γραφική μας ύλη, να το πω έτσι. Να βάλω πάνω μολυβοθήκες, κασετίνες, τετράδια, όλα αυτά που τα πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί και πάνω σε γραφεία και όταν θέλουμε κάπου αλλού να διαβάσουμε πρέπει να τα πάρουμε όλα μαζί μας. Ενώ αν μπουν σε ένα τέτοιο τρέιλερ, τα μεταφέρεις όπου, σε όποιο σημείο του σπιτιού τέλος πάντων ένα παιδί επιθυμεί να διαβάσει, να ζωγραφίσει, όπου επιθυμώ εγώ να διαβάσω, γιατί ουσιαστικά η οργάνωση που θα δείτε σήμερα έχει κυρίως δικά μου πράγματα, αλλά θα ακολουθήσω το ίδιο μοτίβο και για τις κόρες μου. Και λοιπόν, τι έχω πάρει, αυτό θα το αφήσω στο τέλος και θα ξεκινήσω με τα διάφορα άλλα που πήρα για το τρέιλερ εδώ, και αυτό έπρεπε να σας το δείξω, θα σας το δείξω μετά γιατί πάει με τα lunchbox. Λοιπόν, αρχικά πήρα για την οργάνωσή του, συγγνώμη, αυτό είναι και αυτό για την Εύη. Αρχικά πήρα δύο μικρά τελάρα,
για την οργάνωσή του. Θα τα ανοίξουμε παρέα. Αυτά είναι πάρα πολύ πρακτικά. Και τα είχα ξαναπάρει στο παρελθόν για τις ντουλάπες των κοριτσιών. Συγγνώμη αν σας ενοχλεί ο θόρυβος. Το να το φτιάξεις είναι πανεύκολο. Βλέπετε, με 4 κλικ, κλικ, κλικ. Και θα τα βάλω εδώ πάνω. Θα σας δείξω μετά πώς. Ξέρω, δεν φαίνεται. Το έχω εδώ. Αλλά θα το δείτε. Τώρα τη χάλασα την κάμερα. Θα σας δείξω μετά πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Πήρα 2 τέτοια. Ένα σε μοβ και ένα σε ροζ. Και θα το ανοίξω και αυτό βέβαια. Αυτά βγήκαν ελαφρώς πιο μεγάλα, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί, γιατί τέτοιου είδους πράγματα δεν πάνε ποτέ χαμένα. Και αν είστε λάτρης της οργάνωσης, ακριβώς όπως είμαι και εγώ, τότε αυτά δεν τα μετανιώνεις ποτέ. Και συνεχίζω με το τι άλλο πήρα. Αρχικά πήρα post-it μεγάλα, αυτά που δεν μπορώ να βρω πουθενά αλλού, με γραμμές σε 3 χρώματα, σε 4 χρώματα, συγγνώμη, αυτά τα παιδιά, αυτά έχουν φοβερές τιμές, έχουν κάτω από 1 ευρώ ας πούμε, και δεν μπορείς, και αν τα βρεις σε βιβλιοπωλείο, οι τιμές τους είναι 5 και 6 ευρώ. Είναι υπέρ χρήσιμα και μαρκαδόρους υπογράμμισης σε παστέλ αποχρώσεις. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά, κοιτάξτε. Να χαίρεσαι, να διαβάζεις και να υπογραμμίζεις. Ορίστε. Αυτές εδώ οι φανταστικές αποχρώσεις με αυτή τη μύτη. Πολύ πρακτική. Και αυτά σούπερ οικονομικά. Συνεχίζω με τέτοιου είδους πράγματα. Αυτό που μου αρέσει στο Τίμου είναι το πόσα πράγματα και σε τι τιμές μπορείς να βρεις για οργάνωση. Για οργάνωση γραφείου, κουζίνας, οπουδήποτε. Μια μικρή θήκη μπορεί να κάνει θαύματα, γιατί θα βάλω μέσα, αυτά είναι τα post-it, και άλλες σημειώσεις και άλλα post-it. Και αυτά, ψάχνω να βρω ένα άλλο σε παστέλ χρώματα, τα οποία μπαίνουν εδώ μέσα, καλά θα σας τα δείξω μετά. Πήρα επίσης αυτό που πουθενά άλλου δεν μπορούσα να βρω, τα post-it τα οποία είναι διαφανή. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει ποτέ. Είναι διαφανή. Τα πήρα σε 2 μεγέθη. Αυτά τα πήρα στο κλασικό μέγεθος και τα πήρα και στο πιο μικρό και παραλληλόγραμμο τους. Έχω επίσης post-it πάλι σε to-do με αυτή τη φράουλα, τη λεπτομέρεια που είναι υπέρ γλυκά και ωραία έτσι. Έχω σελιδοδείκτες, απλά καθυστερώ τώρα γιατί τα ανοίγω μαζί σας. Γι' αυτό πάλι σε παστέλ αποχρώσεις και αυτά θα μπουν εδώ μέσα. Φυσικά και έχω συνδετήρες. Νομίζω έχω και άλλους συνδετήρες, δεν έχω μόνο αυτούς. Αυτή εδώ είναι σε αυτό το φοβερό μοβ. Τι ξεχνάω παιδιά από εδώ, τίποτα. Τίποτα. Έχω πάρει ένα σετ με την Κουρόμη. Όσοι έχετε παιδιά που αγαπούν τη Hello Kitty. Αυτό είναι για την Εύη, για την κόρη μου. Θα ξετρελαθεί. Δεν της το έδειξα ακόμα. Αλλά η Κουρόμη είναι η αγαπημένη της και έχει... Θα σας το ανοίξω βασικά. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως θα το χαρεί. Δεν θα θυμώσει. Λοιπόν, μέσα το σετ έχει χάρακα, έχει μολύβια, ξύστρα, σβίστρα και σημειωματάριο. Θα το φτιάξω εγώ έτσι για να το δει μετά. Είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστεί. Α, πήρα μερικές τύχες οργάνωσης, οι οποίες νόμιζα ότι ήταν μία, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλές και νομίζω όλες αυτές πρέπει να έκαναν 50 λεπτά. Είναι κι άλλες, έχουν πέσει εδώ γιατί ήταν ανοιχτό. Και αυτό θα το βάλουμε εδώ μετά, να δούμε, να βγάζω τύχες, παιδιά, εγώ για μία πήρα και αυτές ήρθανε
Αυτές θα δείτε χρήσεις που μπορούμε να κάνουμε από κοσμήματα, καλλυντικά, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μπουν αυτά εδώ προς το παρόν. Ακόμα αυτή τη γράφω για να καταλάβετε τι γίνεται. Έχω πολλά, απλά θέλω να τελειώσω λίγο με... Ωραία, αυτό δεν το χρειαστούμε. Και έχω κάτι άλλο. Α, πήρα επίσης στυλό. Και αυτά ταιριάζουν πριν αλλάξω θέμα και σας δείξω τα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και αυτά σε φανταστική τιμή. Όλα αυτά. Εδώ. Εδώ. Με διάφορα κουμπώματα και σε διάφορα στυλ, άρα και αυτά θα μπουν εδώ. Λοιπόν, κάτι άλλο, θα ξεφύγω λίγο τώρα και θα σας δείξω κάτι άλλα πράγματα που πήρα, τα οποία και αυτά τα κοιτούσα καιρό και τώρα που μου δόθηκε η ευκαιρία. Ξέρεις, όταν μπεις σε ένα site όπως είναι το Temu, μπορείς να βρεις δεκάδες πράγματα τα οποία είναι υπερικονομικά. Και είναι και πάρα πολύ χρήσιμη. Πήρα δύο, πώς λέγονται, κοσμηματοθήκες. Θήκες για κοσμήματα, τέλος πάντων. Μία σε ροζ και μία σε μέντα. Καταλάβατε ποια είναι τα αγαπημένα μου χρώματα από αυτό το haul, φάνηκε. Και κοιτάξτε λίγο, μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι πρακτικά και δεν είναι μόνο για ταξίδι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα πήρα δύο για ταξινόμηση αρχικά κοσμημάτων σε ασημένια και σε χρυσά, ούτως ώστε ό,τι θελήσω να φορέσω να ανατρέχω πάντα στη σωστή θήκη τους. Και μάλιστα, να πω την αλήθεια, μετάνιωσα που πήρα μόνο δύο, απλά ήθελα για αρχή έτσι να δω το πώς είναι. Θα έπρεπε να πάρω άλλες δύο τέτοιες, δεν πειράζει. Κάτι άλλο χρήσιμο που το έχω πάρει και στο παρελθόν και είναι και το δεύτερο που παίρνω, είναι αυτές οι μικρές θήκες που εγώ τις χρησιμοποιώ για οργάνωση καλωδίων και μικρών φορτιστών. Βασικά σε αυτές εδώ τις θήκες, όπως τη βλέπετε αυτή, βάζω μέσα φορτιστές μικρούς. Μην το βλέπετε, χωράει ακόμα και κανονικό φορτιστή μέσα. Το χωράει πραγματικά, γιατί είναι η δεύτερη που παίρνω. Και το ρίχνω μέσα στη τσάντα μου ή στη τσάντα που έχω το λάπτοπ και το έχω πάντα μαζί μου, είναι το δεύτερο που παίρνω. Τώρα θα έχω ένα στην κανονική μου τσάντα και ένα στην τσάντα του λάπτοπ. Γιατί πόσοι δεν έχουμε φορτιστές καλώδια από διάφορες συσκευές, εγώ τους έχω μαζί μου ανά πάσα στιγμή και έχω και μία μπρίζα τέλος πάντων μέσα. Οπότε ό,τι χρειαστεί το βάζω και το χρησιμοποιώ. Πάει και αυτό. Συνεχίζω με... Αυτό έπρεπε να σας το δείξω μαζί με τα lunchbox. Αλλά μετά το είδα. Πήρα μια φανταστική μικρή ισοθερμική τσάντα ψυγείο, η οποία είναι τσάντα, καταλάβατε, ισοθερμική, αυτές με την επένδυση. Και αυτή την πήρα για την, ουσιαστικά για τα σχολεία περισσότερα, γιατί όχι απλά χωράει το τάπερ. Στην αρχή αμφέβαλα με τις διαστάσεις, αλλά όχι μόνο χωράει ένα τέτοιο τάπερ, αλλά χωράει πολλά ακόμα πράγματα τελικά. Για παράδειγμα, αυτό το μήνα θα το χρησιμοποιήσω στο παιδικό της Face, όπου πηγαίνουμε εμείς φαγητό για τον Αύγουστο και έχει και αυτή την εξωτερική θήκη όπου μπορείς να βάλεις εξτρά μαχαιροπύρουνα, μπορείς να βάλεις σίγουρα χαρτοπετσέτες, μπορείς να βάλεις μαντιλάκια. Εδώ μέσα χωράει και το νερό, χωράει χυμός, χωράει και άλλα πράγματα. Και έχει αυτά τα τέλεια αβοκάντο. Αυτό ήρθε, πραγματικά είναι φοβερό. Φοβερό. Τι άλλο πήρα? Πήρα δύο βάζα διακόσμησης, τα οποία αν έχετε μικρά παιδιά θα με θυμηθείτε. Αχ, τι άλλο που δεν σας έλεγα. Θα με θυμηθείτε, γιατί αυτά τα βάζα είναι πλαστικά, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι πλαστικά. Φαίνονται για γυάλινα. Εγώ γυάλινα πράγματα ακόμα στο σπίτι διστακτικά βάζω, αν και η Εύη το μεγάλωσε, αλλά τα κύματα συμβαίνουν, είτε είναι ακόμα μικρούλα. Πείτε μου λίγο αν το βλέπετε αυτό από μακριά, αν φαίνεται ότι είναι πλαστικό. Εντάξει, τώρα σας το είπα, αλλά και μαζί με αυτό γίνεται ένας ψηλό χαμός εδώ, από ό,τι καταλαβαίνετε.
και αυτό λίγο το πιο φθινοπορεινό, γιατί παιδιά ωραίο το καλοκαίρι, αλλά να μην ξεγελιόμαστε, το φθινόπωρο έρχεται. Αυτό εδώ το φυτό ήρθε σε φοβερή ποιότητα, έκανε κάτω από 1 ευρώ και πραγματικά, δεν ξέρω, μερικά πράγματα είναι εντυπωσιακά ποιοτικά για την πολύ χαμηλή τιμή τους. Και πήρε επίσης ένα βάζο, το οποίο τώρα εγώ έκανα λάθος εδώ στις διαστάσεις. Της έλεγε καθαρά μέσα. Εγώ το πήρα λίγο πιο μικρό σε αυτά. Ήταν δικό μου το λάθος. Αυτό εδώ το ήθελα λίγο πιο μεγάλο. Θα βάλω αυτό μέσα για να καταλάβετε το μέγεθός του. Επειδή αλλιώς είναι δύσκολο. Όχι ότι, όχι ότι φαίνεται άσχημα. Ωραίο είναι. Μην σας πω ότι είναι. Καλά, αυτό είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο. Ωραίο μας βγήκε αυτό, παιδιά, τελικά. Αναθεωρώ. Αναθεωρώ. Πήρα ένα μικρό ψηλό δισκάκι. Αυτό εδώ και αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσω στον οργανωτή μου. Θα δείτε πώς σε λίγο. Και τέλος έχω συνδετήρες, αλλά αυτούς τους συνδετήρες τους... Καταλάβατε που πιάνουν περισσότερο. Αυτούς τους συνδετήρες. Και αυτούς θα τους βάλουμε και θα κάνουμε την οργάνωσή μας. Και τι ξεχνάω, ναι, έχω αφήσει για το τέλος το πιο χρήσιμο και το πιο καλό. Πήρα μία κάμερα. Μία κάμερα την οποία δεν έχω συνδέσει ακόμα. Ήθελα να την, να τη μοιραστώ πρώτα μαζί σας, η οποία είναι εξαιρετικά οικονομική και φαίνεται ποιοτική. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω για διάφορους, λόγους. Έχει και τον... και, και το καλώδιό της μέσα και είναι ασύρματη. Θα τη συνδέσω και σε επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς ακριβώς θα την χρησιμοποιήσω, αλλά αν είστε σε αναζήτηση, πηγαίνετε λίγο στο τίμου να το τσεκάρετε, διότι θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ οικονομικές τιμές και πολύ ποιοτικές προτάσεις. Λοιπόν, γυρίζω την κάμερα για να δούμε... Ακύρω, δεν γυρίζω ακόμα την κάμερα, διότι ξέχασα κάτι. Ακόμα, που δεν σας έλειξε. Και είναι ένα μικρό νεσεσέρ, το οποίο το πήρα και αυτό για την τσάντα μου. Είναι έτσι και το πλεονέκτημά του, δεν φαίνεται, θα σας πω, είναι ότι είναι αδιάβροχο. Οπότε ό,τι βάλεις εδώ μέσα, ούτε θα βγει προς τα έξω, ούτε θα μπουν άλλα πράγματα μέσα. Και αυτό το πήρα. Εξαιρετικά οικονομικά. Αυτά φαίνονται απλά πράγματα, αλλά κάνουν τη ζωή μας πραγματικά πολύ εύκολη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τρέιλερ. Βλέπετε πόσο πιο ωραίο φαίνεται τώρα που σας το δείχνω έτσι. Και αυτά εδώ είναι τα τελαράκια, τα οποία θα χρησιμοποιήσω ένα σε κάθε... Καλά, έχω τις θήκες εδώ τώρα, γνωρίστετε. Θα χρησιμοποιήσω ένα σε κάθε ραφάκι μάλλον. Εκτός αν χρησιμοποιήσω μόνο το ένα και το άλλο το βάλω κάπου αλλού, θα το δω αυτό στην πορεία. Και εδώ πάνω τώρα θα σας πω τι σκέφτομαι να κάνω. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι σε πολύ πρώιμη σκέψη. Σίγουρα θα βάλω έτσι μια διακόσμηση τέτοιου στυλ για να φαίνεται και πιο ωραία. Μέσα σε αυτό το... μέσα σε αυτή τη θήκη θα συγκεντρώσω ό,τι έχει να κάνει με post-it και με τέτοιου είδους σελιδοδείκτες, ώστε να ξέρω ότι βρίσκονται όλα αυτά ωραία και οργανωμένα. Μέσα σε αυτές τις θήκες έχω βάλει συνδετήρες και τα 2 πακέτα. Τώρα αυτά σίγουρα δεν θα τα βάλω εδώ πάνω. Εδώ πάνω έλεγα να το κρατήσω λίγο πιο minimal και πιο θα μπουν εδώ ουσιαστικά σε αυτά τα τελάρια. Τώρα τα βάζουμε, αυτό θα το ανοίξω αργότερα.
πάρα πολύ πρόχειρα. Έχω μια φανταστική μολυβοθήκη που είχα αγοράσει. Έλεγα πως έχω μια φανταστική μολυβοθήκη που είχα αγοράσει παλιότερα από το τίμο, η οποία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ίσως τελικά την βάλω εδώ πάνω, μισό λεπτό λίγο να τη φέρω. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ τη φανταστική μολυβοθήκη που βλέπετε, την έχω πάρει από τίμου και είναι και αυτή μια ιδέα να μπει εδώ πέρα. Τώρα τη βλέπετε πάρα πολύ πρόχειρα τακτοποιημένη, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνω. Τέλος πάντων, θα φανεί. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, το πρώτο τίμου haul σε αυτό το κανάλι. Ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσατε και να πήρατε μερικές ιδέες. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το κωδικό μου και πραγματικά περιμένω να ακούσω τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας προτάσεις και τις δικές σας ιδέες. Επίσης, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, το οποίο βγαίνει συνέχεια εδώ κάτω, ώστε να τα λέμε πιο συχνά και πιο άμεσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ για ακόμα μια φορά, που είδατε ένα βίντεο μέχρι το τέλος και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με νέο βίντεο.